πριν από ένα χρόνο τέτοια εποχή δεν ήσουν εδώ, ήσουν στη Θεσσαλονίκη. Έβλεπες κάποιους από τους συμπαίκτες σου να πηγαίνουν προετοιμασία με την πρώτη ομάδα και εσύ έμενες πίσω. Πόσο δύσκολο ήταν να διαχειριστείς αυτή την απογοήτευση? Ήταν μια απογοήτευση μεγάλη για μένα, καθώς πίστευα ότι μετά από μια καλή χρονιά πιστεύω που είχα κάνει, πιστεύω ότι θα είμαι στην προετοιμασία και θα μπορέσω να δουλέψω επαγγελματικά για να βελτιωθώ, γιατί σαφώς η δουλειά είναι πολύ πιο πιεστική και καλύτερη. Εντάξει, πιστεύω αυτό ήταν που με επίσμασε πολύ και στη συνέχεια έγινε ακόμα καλύτερος και ως άνθρωπος ψυχολογικά και ως ποδοσφαιριστής. Τι άλλαξε μέσα σε αυτό το χρόνο για σένα? Πιστεύω ότι δούλεψα περισσότερο, γιατί είχα ένα στόχο να ξαναβρεθώ στην πρώτη ομάδα και μέσα στο χρόνο το κατάφερα αυτό και είδα ότι η δουλειά μου πήγαινε καλά. Και πιστεύω ότι μπήκα στον επαγγελματικό κόσμο του ποδοσφαίρου. Ένιωσα πιο πολύ επαγγελματίας και στη ζωή μου και μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ήταν μια ιδιαίτερη χρονιά για σένα η περσινή. Πώς θα την περιέγραφε σε κάποιον που δεν έχει σχέση με το ποδόσφαιρο και σε ρώτησε? Θα την περιέγραφα ως ονειρική για μένα, γιατί κατάφερα να κάνω και ένα ρεκόρ στη β' ομάδα με τα γκολ μου. Βοήθησα την ομάδα μου να πάρει το πρωτάθλημα, πήραμε το πρωτάθλημα μετά την ΚΑΠΑ 17 και στην ΚΑΠΑ 20. Και αυτό που με έκανε πολύ χαρούμενο είναι ότι καθιερώθηκα σιγά σιγά στην πρώτη ομάδα και κατάφερα να δείξω τις δυνατότητες μου. Έχοντας πλέον καθιερωθεί στην πρώτη ομάδα ως μέλος της πρώτης ομάδας, τι πιστεύεις ότι είναι πιο εύκολο να ξεπεράσει, μια στεναχώρια όπως την περσινή που δεν ήσουν στην προετοιμασία ή να διαχειριστείς μια ξαφνική επιτυχία? Πιστεύω το πιο δύσκολο είναι να διαχειριστείς μια κατάσταση στην οποία πηγαίνεις καλά και πρέπει να τα διαχειριστείς, διότι το δύσκολο είναι να μείνεις εκεί που είσαι, όχι να φτάσεις σε ένα επιθυμητό επίπεδο. Το δύσκολο είναι να μείνεις εκεί πέρα και να μην υπάρχουν πολλά σκαμπανεβάσματα, γιατί ο κόσμος του ποδοσφαίρου κάθε μέρα αλλάζει και κάθε μέρα δυσκολεύει. Υπάρχει μυστικό για να μην ξεφύγεις, γιατί είσαι ένα παιδί 18 χρονών, έχεις όλο το μέλλον μπροστά σου και ξαφνικά βλέπεις τα πράγματα να πηγαίνουν πολύ καλύτερα από ό,τι μπορεί να τα φανταζόσουν τόσο άμεσα. Πιστεύω να υπάρχει ένα συγκεκριμένο μυστικό. Πιστεύω είναι η αφοσίωση σε αυτό που κάνεις και το ότι δεν πρέπει να ξεφεύγεις και στη ζωή σου και ποδοσφαιρικά. Δεν πρέπει το μυαλό σου να ξεφεύγει ανά πάση στιγμή, να λες ότι εγώ έκανα αυτό, εγώ έκανα εκείνο, γιατί η σημασία δεν έχει το παρελθόν, σημασία έχει το μέλλον. Άλλωστε είμαι μόλις 19 χρονών, ένα χρόνο επαγγελματίας και έχω άλλα πόσα χρόνια μπροστά μου. Δεν έχω κάνει τίποτα μέχρι στιγμής. Όταν κλείνεις τα μάτια και ονειρεύεσαι, πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου στην πορεία? Φαντάζομαι τον εαυτό μου σιγά σιγά να καθιερωθώ στην ομάδα μου που αγαπάω, τον ΠΑΟΚ. Και σιγά σιγά να γίνομαι όλο και καλύτερος μέχρι το τέλος της καριέρας μου, να είμαι ευχαριστημένος από αυτά που έχω πετύχει η ζωή μου. Είναι αυτή τη στιγμή ο Ευθύμης Κουλούρης έτοιμος για μια θέση στην εντεκάδα και ψυχολογικά και αγωνιστικά? Αυτό δεν μπορώ να το κρίνω εγώ άμεσα. Εγώ αυτό που έχω να κάνω είναι να δουλέψω, να δείξω στον προπονητή ότι είμαι εδώ, να μην αφήνω τον εαυτό μου ελεύθερο, να μην ηρεμώ καθόλου. Και πιστεύω πως σιγά σιγά, αν όλα πάνε καλά και συνεχίσω να δουλεύω, πιστεύω ότι μπορώ να καθιερωθώ σε αυτή την ομάδα. Το σημαντικότερο μάθημα που έχεις πάρει από το ποδόσφαιρο μέχρι στιγμής ποιο είναι? Θα έλεγα ότι είναι αυτό, να μην εφησυχάζεις ποτέ τη ζωή σου, γιατί καθημερινά πρέπει να δείχνεις ότι είσαι εκεί. Αντίστοιχα, το λάθος το οποίο έχεις κάνει και έχεις μετανιώσει, αν υπάρχει κάποιο, ή κάτι που δεν έκανες και έχεις μετανιώσει που δεν το έκανες? Να σου πω αυτό που θεωρώ λάθος κάποιες στιγμές και πιστεύω καθημερινά το βελτιώνω, είναι ότι κάποιες φορές σαν άνθρωπος αφήνεις τον εαυτό σου, εφησυχάζεσαι και λες εντάξει, έχω κάνει, αλλά καθημερινά η ζωή σε δείχνει και ο Θεός ότι δεν πρέπει να εφησυχάζεις σε καμία στιγμή, γιατί η ζωή είναι μεγάλη και μικρή ταυτόχρονα και πρέπει καθημερινά να δείχνεις στον εαυτό σου ότι πρέπει να δουλεύεις, γιατί χωρίς δουλειά δεν γίνεται τίποτα σε αυτόν τον κόσμο. Ας γυρίσουμε λίγο πιο πίσω. Πώς και πότε ξεκίνησες να ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο?
Ασχολούμαι βασικά με το ποδόσφαιρο από τα 6 μου, από εκεί που έμενα, δηλαδή από την πατρίδα μου σε εισαγωγικά, τη Σκίδρα. Αγαπημένος ποδοσφαιριστής τότε, όταν ήσουν πιο πιτσιρίκι και φανταζόσουν τον εαυτό σου να παίζει ποδόσφαιρο? Γενικά αγαπημένος ποδοσφαιριστής μπορώ να πω ότι είναι ο Ιμπραήμοβιτς, δηλαδή το θαυμάζω πάρα πολύ και το παρακολουθώ συνέχεια. Από μικρός είχα πολλούς ποδοσφαιριστές, αλλά έχω καταλήξει στον Ιμπραήμοβιτς ως και θέση μου του center for. Το ποδόσφαιρο εξακολουθεί να είναι χόμπι ή από ένα σημείο και μετά, όταν γίνεσαι επαγγελματίας, είναι αυτό για το οποίο ζεις, είναι το επάγγελμά σου και χάνεται η χαρά? Δεν χάνεται καθόλου, μπορώ να πω, γιατί όταν μπαίνω στο γήπεδο τα ξεχνάω όλα, μπορώ να πω. Συνδυάζω δηλαδή και το χόμπι, αγαπάω αυτό που κάνω, και το επάγγελμα, το οποίο από εδώ και πέρα το βλέπω ως επαγγελματικό. Και μπορώ να πω ότι είναι το καλύτερο επάγγελμα για μένα που θα μπορούσα να κάνω. Και η καλύτερη στιγμή στο καλύτερο επάγγελμα? Όταν σε χαροποιεί περισσότερο? Όταν ικανοποιώ τον εαυτό μου, τους δικούς μου ανθρώπους και όλο τον κόσμο τον οποίο ασχολείται μαζί μου και με αγαπάει. Νιώθω πολύ περήφανος γι' αυτό. Η πιο καλή στιγμή που θυμάσαι τη μέχρι τώρα καριέρα σου? Το πρωτάθλημα το περσινό, το πρώτο γκολ στην πρώτη ομάδα? Βέβαια, ήταν όλα αυτά, το πρωτάθλημα της K17, πρωτάθλημα K20, μεγάλα γεγονότα, αλλά μπορώ να πω το πρώτο μου γκολ, τα πρώτα μου γκολ δηλαδή στον Απόλλων Σμύρνης, και το πρώτο μου γκολ στην Τούμπα ήταν πραγματικά ένα όνειρο. Δηλαδή και μετά από αυτά τα γκολ δεν πίστευα. Λέω, εγώ το έκανα αυτό και η τρίχα μου σηκωνόταν. Το πρώτο μου γκολ στη Σμύρνη, αυτό, αλλά και ήθελα μέσα στην Τούμπα να κάνω το τεμπούτο μου με ένα γκολ και έγινε. Πόσο μεγάλη είναι η διαφορά ανάμεσα στα δεδομένα της K20, όπου συμμετείχαν και τα περισσότερα παιδιά που είναι και τώρα στην προετοιμασία, και στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο στην πρώτη ομάδα? Κοίταξε, δεν είναι τόσο μεγάλες οι διαφορές, διότι πάει αναλογικά. Όσο μεγαλώνεις γίνεσαι πιο έμπειρος, πιο έτοιμος για την πρώτη ομάδα. Πιστεύω όμως ότι υπάρχουν κάποιες διαφορές στη δύναμη, στην αντοχή και στον τρόπο σκέψης, τις οποίες σιγά σιγά τις καλλιεργείς και τις έχεις. Πιστεύω ότι πλέον έχω καταλάβει το επαγγελματικό ποδόσφαιρο στην πρώτη εθνική της Ελλάδος και μπορώ να πω ότι νιώθω έτοιμος. Περιέγραψε μας μια τυπική μέρα της καθημερινότητας ενός ποδοσφαιριστή. Τη δική σου? Αν ξυπνάς, αναλόγως άμα έχεις πρωινή προπόνηση, τρως και πηγαίνεις στην προπόνησή σου. Στη συνέχεια γυρνάς από την προπόνηση, άμα δεν έχεις βέβαια το σχολείο το οποίο εγώ είχα φέτος, ξυπνούσα, πήγαινα στο σχολείο μου, γυρνούσα, έτρωγα. Στη συνέχεια πήγαινα στην προπόνησή μου, εάν έχανα λίγες ώρες από το σχολείο, πήγαινα στην προπόνησή μου, έκανα την προπόνηση, μετά λίγο η αποκατάσταση με τα κρύα νερά και αυτά. Γυρνούσα πίσω, ήμουνα λίγο κουρασμένος πτώμα, δεν μπορούσα να κάνω τίποτα άλλο. Έτρωγα, πήγαινα σπίτι, ξεκουραζόμουν. Αυτά, δεν είχε πολύ έξω. Σκοπεύεις να συνεχίσεις τη διπλή ζωή του μαθητή που σκοπεύει να πάει στο πανεπιστήμιο και να συνεχίσει τις σπουδές του και του ποδοσφαιριστή? Κοίταξε, έδωσα πανελλήνιες. Δεν μπορώ να τα πήγα πολύ καλά, διότι το τελευταίο χρόνο λίγο τα άφησα. Δεν μπορούσα να κάνω και αλλιώς, γιατί θα άφηνα ή το ποδόσφαιρο ή τα μαθήματα. Τώρα έδωσα κάποιες σχολές να περάσω, θα δούμε. Ξαναδώσεις? Δεν νομίζω να ξαναδώσω, δεν ξέρω. Κανείς δεν ξέρει στο μέλλον τι θα γίνει, αλλά ίσως περάσω σε μια σχολή τώρα με αυτά τα μόρια που έβγαλα και με τον καιρό θα δω τι θα προκύψει. Ποιος είναι ο ευθύμης έξω από το ποδόσφαιρο? Έξω από το ποδόσφαιρο προσπαθώ να περνάω όμορφες στιγμές με τους φίλους μου και τους κοντινούς μου ανθρώπους βασικά. Προσπαθώ να αγαπώ την οικογένειά μου και τους φίλους μου ταυτόχρονα και να περνάω όμορφα. Και τι είναι αυτό που δεν θα ξεχάσεις ποτέ στη ζωή σου? Μέχρι στιγμής ποδοσφαιρικά εννοείς ή... Και στα δύο. Μπορώ να πω ότι αυτό ότι καθιερώθηκα πλέον στην πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ μου φαινόταν σαν όνειρο όταν πρώτο ήρθα στον ΠΑΟΚ, δηλαδή
έλεγα με τον πατέρα μου θα πάω στον ΠΑΟΚ, θα πάω στον ΠΑΟΚ και τώρα πλέον είμαι μέλος της πρώτης ομάδας με κάποιους παίχτες τους οποίους έβλεπα πριν χρόνια και τους θαύμαζα. Όπως? Όπως τον Αθανσιάδη που έχω κάνει πολλές δηλώσεις που είναι τώρα φίλος μου και παίζουμε και στην ίδια θέση. Στους Αλπιγκίδης, Τζαβέλας που κάνω και πολύ παρέα μαζί του, δηλαδή τους έβλεπα και πολύ ακόμα τώρα μην αδικήσω κανέναν. Τους έβλεπα και τους έβλεπα στην Εθνική Ελλάδος αυτά και έλεγα τους θάμα, δηλαδή άμα τους έβλεπα στο δρόμο θα πήγαινα φωτογραφίες, αυτόγραφα και αυτά και τώρα είμαι συμπαίχτες μαζί τους και κάτι ανάλογο μπορεί να προκύψει και με μένα. Τι σου λένε αυτοί που σε έχουν από κοντά οι πιο μεγάλοι? Οι πιο μεγάλοι μου δίνουν πολλές συμβουλές και αυτό προσπαθώ να αποκομίσω από αυτούς διότι είναι καθιερωμένοι αθλητές, έχουν κάνει πολλά στη ζωή τους και προσπαθούν να μου δείξουν το σωστό δρόμο για μια καλή καριέρα. Και ο πατέρας σου που λέγατε θα πάω στον ΠΑΟΚ, θα πάω στον ΠΑΟΚ, τώρα που είσαι στον ΠΑΟΚ? Ο πατέρας μου και οι γονείς μου με βλέπουν και χαίρονται και αυτό το εκτιμώ πάρα πολύ. Δηλαδή ορισμένες φορές και όταν είχα βάλει τα γκολ στην πρώτη ομάδα και αυτά τους βλέπω και μπροστά μου συγκινούνται, κλαίνε. Και αυτό με κάνει εσωτερικά πάρα πολύ χαρούμενο. Πάρα πολύ. Τι άλλο σε κάνει χαρούμενο εκτός από τον ποδόσφαιρο? Το να περνάω καλά να ζω όμορφα αυτό, να περνάω καλά με τους δικούς μου ανθρώπους και να αγαπάω και να με αγαπάνε. Η προετοιμασία είναι έτσι όπως τη φανταζόσουν, α? Ναι, όλοι μου λέγανε... Η πρώτη σου. Ναι, φέτος. Η πρώτη μου προετοιμασία δύσκολη σαφώς. Μπαίνει σε άλλα δεδομένα, πιο σκληρή δουλειά. Πιστεύω ναι, ήταν έτσι όπως φανταζόμουν, πολύ έτοιμος για να δουλέψω πολύ σκληρά και όντως η προετοιμασία είναι πολύ σκληρή. Πιστεύω ότι αυτά μέσα στον χρόνο θα βγουν. Τι προσωπικούς στόχους θέτεις για τη νέα σεζόν, από τη στιγμή που πέρυσι ουσιαστικά έκανες το πρώτο βήμα, πρώτη συμμετοχή, πρώτο γκολ, καθιέρωση στην αποστολή της πρώτης ομάδας, τα επόμενα βήματα ποια είναι? Πλέον δεν θέλω να έχω αυτό το όνομα ως μικρός της ομάδας. Δεν θέλω καν να σκέφτομαι ότι είμαι 18χρονος και παίζω με 30χρονους κλπ. Είμαι ένα παιδί το οποίο προσπαθεί και μπορεί να αξίζει να είναι στην πρώτη ομάδα και θέλω να είμαι ως κανονικός επαγγελματίας, να παίζω κανονικά και όχι ως το όνομα μικρός. Δεν υπάρχει το μικρός πλέον. Πώς βίνεται το μικρός, μέσα από τα γκολ? Όχι, δεν είναι απαραίτητα. Τα γκολ μέσα από το παιχνίδι. Δεν πρέπει να δείχνεις ότι είσαι μικρός. Πρέπει να δείχνεις σαν τους άλλους. Έτοιμος δηλαδή για επαγγελματική καριέρα.